Δυστυχώς, μετά από 29 χρόνια που είμαι εντοπική αυτοδιοίκης, παίρνω την απόφαση, παρατούμε αυτή τη στιγμή από πρόεδρο της Ενότητας Μεσοτόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά θα μας το στείλει την γραπτός όμως. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα μας το στείλει την γραπτός. Λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Καλή ημέρα. Είναι η έγκριση μη τρόπου εισόδου και εξόδου οχημάτων σε ακίνητο εντός οικισμού Μεσοτόπου. Θυμίζω ότι είναι αυτό το ανταλλακτήριο Γάλακτος που είχαμε μιλήσει. Σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε προτείνει και έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Ζαφύρης να ψάξει το θέμα ως και με την ιδιότητα που κατήχε και ως πρώην γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, το έψαξε ο κύριος Ζαφύρης. Λοιπόν, μας έφερε και ένα έγγραφο. Αυτό, δώστε μου σε όλο αυτό. Αφροδίτε ένα λίγο. Ναι, είναι το δέκατο. Πού είναι πίσω, είναι. Πολύ ωραία. Είναι λοιπόν από τον κύριο Ζαφύρη, μας την έχει στείλει και λέει, με βάση τα έγγραφα με τα οποία με ενημέρωσε ο επενδυτής, η αδειοδότηση μονάδα είναι συλλεκτήριο γάλακτος. Η μονάδα αυτή αδειοδοτείται στην κατηγορία της αποθήκης και μπορεί να χωροθετηθεί εντός οικισμού. Το θέμα του ορισμού της εισόδου είναι τεχνικό θέμα και πρέπει να γίνει με κριτήριο την ελάχιστη δυνατή όχληση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση είναι νόμιμη. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο και δεν μπορεί να μπει σε τεχνικά θέματα. Προτείνω να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την έβρεση κατάλληλης λύσης, στρατή Ζαφύρης. Αυτό μας έστειλε ο κ. Ζαφύρης. Λοιπόν, μου έστειλε και ο πρόεδρος του χωριού, στο προσωπικό του mail, βέβαια, κάποια έγγραφα τα οποία αφορούν την νομιμότητα ή όχι για το συγκεκριμένο ακίνητο και τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά εδώ μέσα. Θέλετε να διατυπώσετε τη θέση σας εσείς, κύριε Πρόεδρε, και σαν πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Επί του θέματος, να πείτε δηλαδή κοντολογίες, για να μην διαβάζω όλα αυτά εκεί πέρα, τι νομίζετε εσείς και τι ζητάτε εσείς από το Δημοτικό Συμβούλιο και τι ζητάει ο επενδυτής. Δεν θα πάρει το λόγο κανένα σύμβολο, δηλαδή. Θα δώσω κατ' εξαίρεση πρώτα εσάς το λόγο. Σαν πρόεδρο του Εμείς έχουμε πάρει απόφαση. Εμείς έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση. Ναι. Έχουμε απόφαση της αστυνομίας ότι δεν μπορεί να είναι εκεί η είσοδος του παραλυτηρίου. Δεν μπορεί να είναι ένα παραλυτήριο που ενοχλάει τόσο πολύ τη ζωγενωνία, ενοχλάει τόσο πολύ το βιτίο, κλείνει ο δρόμος εντελώς, να παραμείνει εκεί. Μπορεί να κάνει παραλυτήριο, έχει 6 τρέματα κτήμα, μπορεί να το κάνει πιο μέσα, αλλά δεν ενοχλάει κανένα. Κανένα, δεν είπε κανένα να κλείσει να μην λειτουργεί παραλυτήριο. Ας το κάνει, δεν ενοχλεί άμα το κάνει στο κτήμα του πιο μέσα. Καθόλου. Ενοχλεί το μέρος που είναι είσοδος. Αυτό έχω να πω, αυτό λέω. Η διαφωνία σας είναι επί της εισόδου δηλαδή. Βεβαίως, για την είσοδο γίνεται. Για την είσοδο. Ναι, και η όθηση που γίνεται, διότι το γάλα το παίρνει από τις 2 μέχρι τις 4 με 5. Έλα να κοιμηθείς εσύ δίπλα. Το πρωί. Ναι, το πρωί βεβαίως, το πρωί. Κατάλα, τι ώρα. Από τις 2 μέχρι τις 5 ή στις 2 μέχρι 3 ή 3 μέχρι 4 ή 4 μέχρι 5. Αυτό είναι το ωράριό του. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Και έλα να κοιμηθείς. Ακούστε λίγο. Όχι, δεν καταλάβατε λίγο. Δεν καταλάβατε λίγο. Όχι, κυρία μου, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε που είσαστε μάλλον. Δεν καταλάβατε εδώ που είσαστε. Πολύ καλά που είναι. Όχι, δεν καταλάβατε. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι το χωριό σας. Δεν είναι το χωριό σας. Ούτε να μαλώνετε, ούτε να τέτοιο. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Το λόγο τον δίνω εγώ. Θα ησυχάσετε, κυρία μου. Θα ησυχάσετε. Θα ησυχάσετε, λέμε. Μπορεί να τη λέει, αλλά θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που κάνουμε εδώ μέσα. Εδώ δεν είναι καφενές, αγαπητέ μου. Το λόγο τον δίνω εγώ, την διαδικασία την κανονίζω εγώ. Αν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει, μπορώ να καλέσω όσα σου απομακρύνουν. Έτσι. Λοιπόν, και μην ξαμιλήσετε. Αρκετά. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο λοιπόν θέμα, κύριε Πρόεδρε, όμως δεν υπάρχει καμία διαφωνία από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε από την ποιότητα ζωής, ούτε από τον κύριο Ζαφύρη, ότι η επιχείρηση είναι νόμιμη. Είναι νόμιμη, κύριε Ζαφύρη? Καθαρά. Καθαρά, είναι νόμιμη. Η διαφωνία σας αφορά λοιπόν την είσοδο, αν είναι νόμιμη ή όχι η επιχείρηση. Λοιπόν, καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τι θα κάνουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μας έχει απασχολήσει 3 φορές, έτσι. Ούτε η επιχείρηση μπορεί να είναι όμηρος
και να περιμένει από το Δημοτικό Συμβούλιο τι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, η εισήγηση ποια είναι, κυρία Αντιδήμαρχε? Λοιπόν, μετά την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την ένσταση που είχαμε ότι εκεί δεν έχουμε σχέδιο πόλεως, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, η πρότασή μας είναι να δοθεί έως όπου έχουμε διευκρινιστικές αποφάσεις για τους οικισμούς που δεν έχουν σχέδιο πόλεως, να δοθεί η απότομηση πεζοδρομίου είσοδος-έξοδος στη συγκεκριμένη επιχείρηση, διότι από εκεί και πέρα προτείνουμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στα μέρη μας με το ίδιο θέμα. Όπως είπαμε, πρόκειται για μια αποθήκη διανομής, έτσι. Πρέπει να αναλογιστούμε τι θα κάνουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στα χωριά μας, θα τα κλείσουμε όλα. Εγώ προτείνω μια συνένεση μεταξύ των διαφωνούντων εκεί πέρα στην περιοχή. Για να διευκολύνω λίγο την κατάσταση, αν μου επιτρέπετε. Γιατί εγώ πάντα προσπαθώ να συγκεράσω τα πράγματα εκεί πέρα, ώστε να μην υπάρχουν καυγάδες και ειδικά μέσα στα χωριά είναι άσχημο πράγμα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν δεν είναι επιχείρηση αν είναι νόμιμη ή όχι. Επιχείρηση νόμιμη, σύμφωνα με όσα έχετε εξετάσει και εσύ κύριε Ζαφύρη και ποιότητα ζωής, είναι νόμιμη επιχείρηση, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Επίσης δεν τίθεται θέμα ότι λειτουργεί ως αποθήκη κτλ. Αν λειτουργούσε ως άλλο πράγμα, θα υπήρχε θέμα. Αν παραδείγματος χάρη ζητούσε άδεια τυροκομείου. Σωστά, κύριε Ζαφύρη. Σωστά μέχρι εδώ. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι η όχληση η οποία δημιουργεί, αν δημιουργεί όχληση και αν η συγκεκριμένη λοιπόν η είσοδος εκεί πέρα θα μπορούσε να πάει λίγο πιο πέρα ώστε να μην ενοχλεί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, η νόματα της επιχείρησης δεν αμφισβητείται. Το θέμα το οποίο συζητάτε είναι κατά πόσον η είσοδος η οποία ζητάτε να γίνει η απότιμηση πεζοδρόμιο, που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο δηλαδή, και δεν ξέρω πώς έφτασε σε εμάς το θέμα. Κανονικά δεν θα πρέπει καν να φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, πώς θα δώσω άδεια απότιμησης πεζοδρομίου? Είναι τρελό δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω την περιοχή που ξέρω το μεσότοπο, αλλά δεν ξέρω το συγκεκριμένο το σημείο. Εσείς έχετε δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να κάνετε είσοδο λίγο πιο πέρα, να μην ενοχλεί τόσο πολύ, να μην είναι πάνω στη στροφή, ή όχι? Είναι η μοναδική δυνατότητα η οποία έχετε? Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή άλλη είσοδο. Είναι σαν να σηκώνουμε το κτίριο και να το παίρνουμε από εκεί. Πού θα το πάμε το κτίριο? Γιατί μεσολαβεί μετά η οικία. Όχι, δεν είναι κτίριο. Συμφωνώ αυτό που λέτε. Εάν υπήρχε πρόσβαση από άλλο σημείο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πρόσβαση από άλλο σημείο. Ούτε μπορείς να σηκώσεις ένα οίκημα 48 τετραγωνικά να το πας κάπου αλλού. Ούτε υπάρχει και τρόπος προσέγγισης του βιτίου για να πάρεις, να κάνει την παραλαβή του γάλακτος. Εσείς την παραλαβή την κάνετε τις ώρες που είπε ο Πρόεδρος? Κοιτάξτε να δείτε. Όλη τη σεζόν πηγαίνουμε από 4 η ώρα και μετά. Δηλαδή, να σα δώσω να καταλάβετε, η συνολή είναι από 10 ώρες 14 λεπτά. Αυτή είναι όλη, δηλαδή την ώρα που γίνεται η σύνδεση και η απορρόφηση. Τώρα όμως, λόγω της ζέστης, η εντολή από την εταιρεία είναι να το ξεκινάει 2 η ώρα. Δηλαδή ξεκίνησε από 1η Ιουλίου. Και αυτό θα σταματήσει γύρω στις 10 Αυγούστου. Λοιπόν, νομίζω ότι για να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα ήταν να διαβαστεί και η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αυτό θέλουμε. Κύριε Πρόεδρε, κάτι διαδικαστικά μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, εκτός από την απόφαση της ποιότητας ζωής που την άκουσα από την κυρία Αντιδήμαρχο, να δεν υπάρχει απόφαση, μάλλον πρόταση απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας. Προηγούμενη φορά είχαμε, νομίζω, συζητήσει πάνω σε αυτό και ακούστηκε. Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, αν υπάρχει, να την ξαναδούμε. Εγώ έχω εδώ την απόφαση, αριθμός απόφασης 22/2023, είναι το πρακτικό της Συνεδρίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου... Λοιπόν, μισό λεπτό, αφήστε να διαβάσω λίγο. Λοιπόν, όπου στη συγκεκριμένη λοιπόν συνεδρίαση, λοιπόν, έχω εδώ το πρακτικό και λέει Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Μεταφορών, Συγκοινωνικών Υποδομών κτλ. Το υπάρχει. Έχει το ιστορικό μέσα.
Η τεχνική υπηρεσία εισηγήθηκε τιμή χορήγηση βεβαίωσης περί μη απέτησης απότιμησης πεζοδρομίου, μη εγκρίνοντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδο και την έξοδο οχημάτων στα περιγραφόμενα στην αίτηση οικόπεδο, με τον τρόπο που περιγράφεται στο σχέδιο του που τη συνοδεύει. Εφόσον η ΔΕΛΤΑ Σαντζιλιώτης και ΑΒΕ, οι ροκομικές επιχειρήσεις, επιθυμεί την είσοδο και έξοδο οχημάτων στο περιγραφόμενο στην αίτηση οικόπεδο, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο και λοιπόν δικαιολογητικά εφαρμόζοντας τους όρους που προβλέπονται στην ΚΙΑ ΤΑΔΕ. Λοιπόν, η Επιτροπή πήρε την απόφαση αυτό την ίδια, δηλαδή δέχτηκε την εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας, όπου ήταν παρόντα 9 μέλη, υπέρ ήταν 8 και ένα ήταν λευκό με την αιτιολογία ότι χρειάζεται παραπάνω πληροφορίες επί του θέματος. Αυτή είναι η εισήγηση. Λοιπόν, η εισήγηση ήταν αυτή. Ορίστε, κύριε Καρθανάση. Για να καταλάβω δηλαδή, η εισήγηση τόσο της τεχνικής όσο και της αντιδημάρχου κυρίας Γιαννής είναι αρνητική, έτσι. Δεν είναι αρνητική στο να λειτουργήσει επιχείρηση. Όχι, δεν μιλάμε για να λειτουργήσει επιχείρηση, ούτε σε όσο πείτε το πω σημαίνει αυτό. Αποφάσισε τη μη χορήγηση βεβαίωσης περί μια απέτηση απότιμης πεζοδρομίου. Και έρχεται δηλαδή εδώ με μια διγλωσία να παραπρεμήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό κατάλαβα. Όχι, λάθος κατάλαβα. Γιατί? Ο κύριος Ιωτήτης έκανε έστηση. Να μας επαναλάβει την τοποθέτησή της η κυρία Γιαννή, γιατί ή εγώ ακούω λάθος ή έχω τρελαθεί αυτά δύο. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει, αλλά νομίζω ότι... Λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε την απόφαση, όπως είναι κατά πλειοψηφία, που συνεχίζει και λέει: εφόσον ΔΕΛΤΑ Σαντζιλιώτης ΑΒΕ και ροκομικές επιχειρήσεις επιθυμεί την είσοδο και έξοδο οχημάτων στο περιγραφόμενο στην αίτηση οικόπεδο, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιημένα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, εφαρμόζοντας τους όρους που προβλέπονται στην ΚΙΑ 7998-3 κάθετος 58 του 2017. Μιλάμε για την ΚΙΑ που μιλάει για σχέδια απόλυτος. Και έρχεται η ένσταση που λέει ότι εκεί, στον οικισμό μεσοτόπου που είναι κάτω από 2.000, δεν έχουμε σχέδιο πόλεως, δεν έχουμε πεζοδρόμιο. Αυτό. Άρα δεν είναι, κύριε Καραθανάση. Αυτό που σας λέει, ακούστε λίγο, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, εντάξει. Στην ουσία, η τεχνική υπηρεσία βασίστηκε σε μία ΚΙΑ, η οποία μιλάει για άλλο πράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Μιλάει για άλλο πράγμα η ΚΙΑ αυτή. Δηλαδή λέει ότι λάβω υπόψη αυτή την ΚΙΑ, αλλά αυτή η ΚΙΑ μιλάει για οικισμούς κτλ. Κτλ. Εδώ μιλάμε για οικισμό κάτω από 2.000 κατοίκων, όπου δεν υπάρχει δυστυχώς σχέδιο πόλεμος. Αν υπήρχε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έτσι, δεν υπάρχουν ούτε καθορισμένα πεζοδρόμια ούτε τίποτα γι' αυτό. Αυτό έτσι συμβαίνει. Οπότε κατά την κυρία Γιαννή φταίει η τεχνική υπηρεσία. Κατά την κυρία Γιαννή, ένας υπάλληλος μπορεί, όχι κατά την κυρία Γιαννή, κατά οποιοδήποτε άλλο. Κύριε Καραθανάση, δεν φταίει η τεχνική υπηρεσία. Φταίει το κενό νόμου που δεν λέει τι πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε σε οικισμούς κάτω από 2.000 κατοίκους. Και αφού υπάρχει κενό νόμο, καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Εκεί δεν υπάρχει κενό νόμο. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ορίστε, ό,τι θέλετε, κύριε Σικάς. Μου δημιουργήθηκε μια απορία. Τη μία μου λέτε εδώ πέρα ότι η επιχείρηση είναι νόμιμη. Δηλαδή η επιχείρηση είναι νόμιμη και δεν έχει νόμιμη είσοδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή πρώτη φορά τα ακούω. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή λέμε ότι η επιχείρηση είναι νόμιμη, έχει παράγει αδειοδοτηθεί για να λειτουργήσει και δεν έχει νόμιμη είσοδο. Πώς είναι δυνατόν να δοθεί νομιμότητα στην επιχείρηση χωρίς να είναι νόμιμη είσοδο, να προβλέπεται. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουστα. Δεν είναι πρωτάκουστα. Συζητήσαμε. Όχι, πρωτάκουστα δεν είναι εδώ μέσα, θα ξανασυζητήσουμε. Το τι είναι παράλογα. Το τι είναι παράλογα είναι. Διότι αν θυμόσαστε καλά, σε μία από τις δύο προηγούμενες φορές που συζητήσαμε το θέμα, είπαμε το εξής. Ότι έρχεται το ελληνικό δημόσιο και λέει: για να λειτουργήσεις, θέλω αυτές τις άδειες. Σου δίνει την πρώτη, πολύ καλά. Σου δίνει τη δεύτερη, την τρίτη, ξέρω εγώ μετά από πόση διαδικασία, πόση γραφειοκρατία κτλ. Και στο τέλος λέει: α, ξέρεις τι, φέρουμε και αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα νόμο. Διότι πραγματικά δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως. Άρα, ποια ΚΙΑ θα λάβουμε υπόψη. Είναι πρωτάκουστα με την έννοια, δηλαδή, γενικά ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους δεν έχει αρχή και μέση και τέλος και το γνωρίζεις. Λοιπόν, και εδώ τώρα έχουμε, λοιπόν, Ελληνική Δημοκρατία, Δήμος Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Τμήμα
πολεοδομίας, επιτρεπόμενες χρήσεις σε ακίνητο περιοχής μεσοτόπου. Σχετικά η αίτησή σας απευθύνεται προς τον κύριο Σαντζηλιώτη Αδαμαντία, Θερμή. Σε απάντηση παραπάνω σχετική αίτηση, σας ενημερώνουμε ότι στην οικισμό μεσοτόπου, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ΤΑΔΕ και το προεδρικό διάταγμα ΤΑΔΕ, σε περιοχές εντός των ορίων οριοθετημένων με ισχύουσα διοικητική πράξη οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολυδημιουργικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, επιτρέπονται μεταβατικά έως και τη θεσμοθέτηση του πολυοδομικού σχεδίου σου από θήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 300 τετραγωνικά μέτρα συνολικής επιφανείας. Εφόσον η ετούμενη χρήση παραλυπτήριου γάλακτος εμπίπτει στην ανώτερη κατηγορία, επιτρέπεται. Έτσι. Το παρόν έγγραφο βεβαιώνει τις επιτρεπόμενες χρήσεις περιοχής, δεν αναφέρει στην ομότητα του χώρου που θα στεγαστεί η επιχείρησή σας και δεν εξετάζει την αρτιότητα του γηπέδου και απέτηση άλλων εγκρίσεων. Δηλαδή, είναι μια καταρχήν απόφαση, απάντηση μάλλον προς την ιδιοκτήτη της εταιρείας, που λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως και δεν έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να επιτραπεί και νομίμως επιτρέπεται και νομίμως λειτουργεί η επιχείρηση μέχρι να καθοριστεί σχέδιο πόλεως κτλ. Κτλ. Αυτά λένε τα χαρτιά. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εμείς τώρα καλούμαστε να αποφασίσουμε. Ο ποιος, ο κύριος Ρούσης. Υπάρχει ένα έγγραφο της αστυνομίας το οποίο λέει ότι στο συγκεκριμένο μέρος που είναι είσοδος επειδή είναι στροφή και τα λοιπά δημιουργεί όθηση κατά την επικοινωνία. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δεν ήσασταν. Μια από τις δύο δεν ήσουν, Μιχάλη, ναι, ναι, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ πέρα ένα κοινό νόμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, από τη μία πεζοδρόμιο δεν υπάρχει για να πάρουμε απόφαση. Από την άλλη, επιχείρηση τι χρειάζεται για να λειτουργήσει νόμο. Ορίστε, κύριε Ρούση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το σκεπτικό ότι. Να πάρτε λίγο το μικρόφωνο, θέλετε. Να ξεκινήσω με το σκεπτικό ότι μέχρι τώρα στα χωριά μας, τουλάχιστον τεσσάρων, τα παραλυπτήρια γάλακτος είναι εκτός οικισμού. Δεύτερον, τώρα από τη στιγμή που υπάρχει αυτό εκεί πέρα, η στροφή είναι ένα επικίνδυνο σημείο. Και εκτός ότι το ωράριο που γίνεται οι εργασίες ενοχλεί όλους τους γείτονες με το θόρυβο που γίνεται, είναι ότι θα πάρουμε και απόφαση να αφήσουμε την είσοδο εκεί πέρα και άμα γίνει ένα ατύχημα εκεί, σε ποιοι θα είναι υπεύθυνοι. Λοιπόν, έχουμε ευθύνες εκεί πέρα. Πιστεύω ότι μπορεί να βάλει μία άλλη είσοδο στην επιχείρησή του, στην κατηφόρα απέναντι από το πολιτιστικό, μπορεί να ανοίξει μία είσοδο, πιστεύω. Και να έχουν λιγότερες διαμαρτυρίες σε όλοι. Τώρα, εκεί που είναι η είσοδος, εγώ θα ψηφίσω αρνητικά. Νίκο, πάει σε αυτό. Κύριε Χίρα, πρέπει να μας πείτε κάτι σε αυτό. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Γιαννή να κάνει ορθή επανάληψη της 22 του 23 απόφασης που πήραν η ποιότητα ζωής και να μας εισηγηθεί θετικά αυτό το οποίο είπε σήμερα. Διότι εγώ έχω εισήγηση εδώ πέρα ότι αρνητική. Εισήγηση γραπτή αρνητική. Δεν απαιτείται. Δεν απαιτείται. Πρόεδρε. Δεν απαιτείται. Ναι, δεν απαιτείται. Θα σας εξηγήσω. Η απόφαση λοιπόν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι εισηγητική, έτσι, όπως είναι και του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι, είναι εισηγητική. Εντάξει, λοιπόν, την τελική αρμοδιότητα την έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να συμφωνήσει με την απόφαση μιας τεχνικής υπηρεσίας ή μιας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή μιας Επιτροπής Οικονομικής του Δήμου, μπορεί και να διαφωνήσει. Έχετε κάθε δικαίωμα. Ας μας φέρετε μια τέτοια έχετε απόφαση. Δικαίωμα. Έχετε δικαίωμα. Ας μας φέρετε κάποια εγώ απόφαση. Δεν πρόκειται να αναβάλω ξανά αυτό το θέμα. Είναι η τρίτη φορά που το συζητάμε. Δεν θα πάει και τέταρτη, διότι έλα, πλέον ξεφεύγει σήμερα, και από την νομιμότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα εγώ μπερδεύτηκα με την κυρία Γιαννή. Δεν ξέρω γιατί μπερδευτήκατε όλοι. Άλλα μας είπε, μας λέει στην εισήγηση, άλλα μας είπε προφορικά σήμερα εδώ. Τι να πρωτοψηφίσουμε εμείς. Εσείς μπορείς. Κύριε Γιέρα, διαβάστε την εισήγηση να σας το φέρω. Το διαβάζω, ορίστε. Ξέρω τι έχει αποφασίσει κατά πλειοψηφία. Είπαμε, υπέρ όλοι. Τι σημασία και αυτό. Ένας λευκό. Για τη μη χορήγηση βεβαίως.
έτσι. Ναι, πάμε παρακάτω, διαβάστε το όλο. Δεν διαβάζουμε όσες φράσεις. Στο εφόσον θέλει να... Όλο θα το διαβάσετε. Τι προτείνει μετά. Να σας το φέρω αν δεν το έχετε, κύριε Χίρα. Τα το τροποποιημένα σχέδια κλπ. Ναι, ως τέλος θα το διαβάσετε. Δεν διαβάζουμε μόνο το εσείς πρόβλημα. Προτείνετε. Εσείς τι προτείνετε τώρα για να καταλάβουμε, για να καταλάβουμε. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ποια είναι η πρότασή σου, με απλά λόγια. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή καλούμε σαν δημοτικό σύμβουλο. Έχουμε δημοτικό σύμβουλο. Σαν ποιότητα ζωή. Μην μπερδεύεστε, κύριε Χίρα, μπερδεύεστε. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χίρα, αντιπροσωπεύω τη δημοτική σύμβουλο, έτσι. Λοιπόν, μπερδεύεστε, λοιπόν, τι συζητήσεις. Τις εισηγήσεις γενικά στο Δημοτικό Συμβούλιο που έρχονται εδώ πέρα, τις κάνουν οι υπηρεσίες. Εντάξει. Ωραία, υπηρεσία. Υπηρεσία. Υπηρεσία δεν δεσμευτική. Μπορείτε να αποφασίσετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Εσάτε, ξεκάθαρα, συγγνώμη, που έχω το λόγο. Καταρχήν έχει γυρέψει άλλο φίλο στα ψέματα. Θα τον θέσω. Όχι, όχι, θα περιμένω. Όχι, όχι, παρακαλώ. Το έχει στο μικρόφωνο. Εγώ θέλω μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σαν αντιδημάρχο. Να είμαστε μια ώρα συζητάμε το θέμα, έχουν έρθει άνθρωποι τρεις φορές ναι. Και επαναλαμβανόμαστε και γίνεται μετατόπιση αυτήν την ώρα στον άλλον. Η επιχείρηση αυτή είπε ότι είναι νόμιμη, έτσι δεν είναι. Όχι, εγώ το είπα όλοι. Το είπαν όλοι, ωραία. Και είναι νόμιμη. Ναι. Ωραία. Και θα πέσει σε εμάς το βάρος να κλείσουμε εμείς την επιχείρηση ή θα υποδείξουμε στον ιδιοκτήτη να αλλάξει χώρο και να δεν το κατάλαβα. Δυστυχώς. Εγώ θέλω μια απάντηση από την Επιτροπή Ιδιωτικής Ζωής να μας πει εάν. Τι αποφάσισε, θετικά ή αρνητικά, δεν έχει εφόσον. Δυστυχώς, Χρυσόστομε, δυστυχώς. Κύριε Χατζηκυριαζή, να πέφτει το βάρος στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο για το κενό, την ασάφεια του νόμου στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο, στον καθένα μας ξεχωριστά. Κυριαζή, το είπα και πριν. Στο είπα και πριν. Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν δεσμευτικό ρόλο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορείτε να τις λάβετε υπόψη ή μπορείτε να πείτε εγώ διαφορώ με αυτό και ψηφίσω κατά συνείδηση από αυτά που καταλαβαίνω. Εντάξει. Σας είπα ότι η οικία οποία αναφέρει μέσα στη σχετική απόφαση δεν έχει αντίθετο στο συγκεκριμένο πράγμα. Εντάξει, σας διάβασα και την απόφαση της πολεοδομίας που λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιος πόλεως και χρήσης γης. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι πάντα ευχάριστη του δημοτικού, η θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Εδώ πραγματικά υπάρχει ένα κενό, έτσι, και πολύ καλά γνωρίζεις ότι όποιος αναλαμβάνει Δημοτικός Σύμβουλος και αντιδήμαρχος και οτιδήποτε άλλο κτλ. Προφανώς δεν έχει τις γνώσεις αυτές εξειδικευμένες. Έτσι. Όπως ας πούμε, δεν είχαμε γνώσεις εξειδικευμένες κανένας εδώ πέρα πολεοδομίας ή σχετικών διατάξεων για την υπόθεση Αφεντέλη, παραδείγματος χάρη. Και χρειάστηκε πόσες φορές να έρθουμε εδώ και να αποφασίσουμε. Χωρίς να έχουμε τη σχετική γνώση. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής. Έχουμε μια επιχείρηση. Έχει πάρει όλες τις αδειοτήτες, τις οποίες χρειάζεται. Δεν διαφωνεί κανείς ότι είναι νόμιμο. Η συγκεκριμένη λοιπόν είσοδος ενοχλεί, να το πούμε έτσι. Εντάξει, λοιπόν, ο άνθρωπος έχει κάνει μια ένσταση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ορθή κατά τη γνώμη μου, διότι η οικία οποία πατάει επάνω δεν είναι σωστή. Έτσι, και ερχόμαστε εμείς πλέον να πούμε επιτέλους, έτσι. Αν συμφωνούμε, εγώ θα σας το βάλω αλλιώς, για να μην πληγώσω και κανέναν εδώ πέρα. Εντάξει, θα πούμε ή. Σου δίνουμε άδεια σαν Δημοτικό Συμβούλιο στην θέση την οποία ζητάς να κάνεις την είσοδό σου και σου λέμε σε περίπτωση που δεν το εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω ποια θα είναι η ψηφοφορία εδώ πέρα, μπορεί να είναι θετική και να την πάρει ο άνθρωπος. Σε περίπτωση που δεν το εγκρίνει, αν μπορείς, κάντε λίγο πιο παρακάτω, φέρε ένα χαρτί άλλο να τελειώνουμε. Αυτά είναι τα δύο τα πράγματα που, τα οποία έχουμε. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κυρία Πίτσα κάτι εσείς. Λίγο το Χρυσόστομε, το μικρόφωνο λίγο. Καλησπέρα και από μένα. Ακούστηκαν πολλά. Να μην γυρίζουμε πάλι στα ίδια. Θεωρώ ότι... Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, έτσι. Θεωρώ ότι κάθε επιχείρηση του Πολλού είναι πολύ σημαντική. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να δημιουργούν προβλήματα εις βάρος άλλων συγχωριανών. Έτσι, γιατί. Παράδειγμα κυκλοφοριακό, προβλήματα όκλησης. Πιστεύω ότι χρειάζονται αυτές υποχωρήσεις. Έγιναν κάποιες προτάσεις εδώ, ακούσαμε πριν, που
βλέπουμε ότι η είσοδος εκεί που είναι, είναι επικίνδυνη. Λίγος πολύ το είπαμε όλοι, έτσι. Ακούστηκε από όλους. Η πρόταση είναι, που πάλι ακούστηκε από πολλούς, ότι μπορεί να γίνει λίγο πιο μέσα, να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα της επικίνδυνοτητας που υπάρχει. Κυρία Πίτσα, γιατί θα τελειώνουμε κάποια στιγμή με το θέμα. Εγώ καλό είναι να βρεθεί μια λύση. Να βρεθεί μια λύση, εγώ αυτό προσπαθώ από την αρχή. Που θα εξυπηρετεί όλους. Αλλά ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο έτσι να πει στον άνθρωπο αν η επιχείρησή του είναι νόμιμη ή όχι. Είναι, τελειώσαμε. Εντάξει, λοιπόν, πάει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά συνείδηση εδώ πέρα αν θα επιτρέψει τη συγκεκριμένη είσοδο. Σε περίπτωση δε που δεν επιτρέψει συγκεκριμένη είσοδο, εκεί πέρα ας την φέρει ένα χαρτί ο άνθρωπος, θα την κάνει λίγο πιο πέρα, εάν υπάρχει δυνατότητα. Αυτή είναι μια απόφαση δικιά σας. Είναι μια απόφαση δικιά σας. Εσείς θα ψηφίσετε και δεν θα έχουμε άλλες παρεμβολές. Υπάρχει εδώ ο πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί και το τοπικό συμβούλιο, μου συγχωρείτε. Έχετε δικαίωμα ψήφου, κύριε Πρόεδρε, στην ψηφοφορία, το γνωρίζετε. Έτσι θα ψηφίσετε κανονικά μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Εντάξει, λοιπόν. Και να τελειώνουμε όμως αυτό. Έχει γράψει ο κύριος Αλεξίου, ο κύριος Σικά και μετά πάμε ψηφοφορία. Ναι, σαν τι όμως. Σαν τι. Έχουμε το Πρόεδρε, έχουμε το τοπικό. Έχουμε δύο δημοτικούς συμβούλους του Μεσοτόπου. Μιλήσω πρώτα ο κύριος Αλεξίου. Πρόεδρε, άμα δεν είσαι μέσα στο πρόβλημα, δεν μπορείς να δώσεις τη δίκαιη, τη σωστή λύση στο πρόβλημα. Οι άνθρωποι και ο κάθε ιδιώτης που προσπαθεί να ανοίξει μια επιχείρηση στα χωριά, ξέρει αυτός τι τραβάει. Μέχρι να πάρει όλες αυτές τις αδειοδοτήσεις, πόσους δικτάτορες βρίσκει μπροστά του. Τώρα, αν μεταξύ μας, όντως, μπορεί να υπάρχουν αγκυλώσεις, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, τότε δεν έχουμε μέλλον. Και στα χωριά μας και γενικά που θέλουμε όλη την ανάπτυξη. Προσπαθούμε να ρίξουμε τον μπαλάκι στην αντιδήμαρχο. Ότι δεν υπήρχε αυτό, ότι το ένα, το άλλο, δικαιολογίες. Απλά είναι τα πράγματα. Από ό,τι κατάλαβα, τους ανθρώπους βασικά τους ξέρω, δουλεύουν τα παιδιά τους, έχουν πάρει όλα τα προαπαιτούμενα και προσπαθούμε να βρούμε αυτό το πράγμα. Για να τους δυσκολέψουμε τη ζωή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ένας όταν πάει να ανοίξει μια επιχείρηση στα χωριά τι τραβάει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όλα αυτά, χωρίς να υποτιμώ τους συναδέλφους, είναι αδιαφόρητες κουβέντες. Αδιαφόρητες είναι. Στρατή, δεν το φέραμε εμείς το θέμα στο σύμβουλο. Δεν είπα πρόεδρο ότι το έφερες εσύ, είσαι καλά έκανες και το συζητάς και πήρες αναβολή. Προσπαθείς να βρεις μια σωστή δίκαιη να ακουστούν όλες. Είναι αδιαφόρητες κουβέντες. Ας τα κλείσουν όλοι και να φύγουν. Υπάρχει στο μέρος μου μια ευθεία. Είναι 15 επιχειρήσεις. Τι θα τους κάναμε. Κάναμε άνθρωποι τα προαπαιτούμενα που πηγαίνουν όλοι 140 χιλιόμετρα. Θα τους κλείσουμε και πού θα τους πάμε, πας ένα βουνό. Φυσικά. Ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο και την δημοτική σύμβουλο του Μεσότοπου αν έχουν πρόταση άλλη για την είσοδο. Δηλαδή ξέρω την περιοχή, διότι εγώ τώρα δεν ξέρω καν πώς είναι το υπόπεδο, πώς είναι διαμορφωμένος ο χώρος. Αν υπάρχει άλλη λύση η οποία τους διευκολύνει και δεν δημιουργεί και πρόβλημα όχθηση. Και να την προτείνω εδώ, δηλαδή δεν ξέρω. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα πώς είναι το υπόπεδο. Δεν έχω ιδέα πώς είναι. Γι' αυτό το λέω, μήπως υπάρχει δυνατότητα να δοθεί η λύση και να μην υπάρχει η διάδειξη. Θα πρέπει να ρωτήσεις και τον ιδιοκτήτη, βέβαια, αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Στον πρόεδρο, να απαντήσει την ερώτηση του κ. Σιχάκη. Εάν θέλει, μπορεί από το πίσω μέρος να ανοίξει πόρτα και να μπαίνει μέσα στο κτήμα του, από την είσοδο τη μεγάλη που έχει, απλώς μπορεί να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να προσεγγίσει πολύ κοντά το μητείο. Τα αγροτικά μπορούν. Αυτό θέλω. Εσείς και... Και θα ενοχλάει πάλι μόνο εμένα μετά. Τους άλλους δεν θα τους ενοχλάει καθόλου. Εμένα θα με ενοχλάει, αλλά δεν περάζει, δεν θα με ενοχλάει εμένα. Κύριε Σατζηλιώτη, εσείς έχετε τέτοια δυνατότητα.
Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Τρυπίνης, γιατί μεσολαβεί το σπίτι και επαναρχόμαστε σε αυτό που είπε το τελευταίο, το να γίνει προσέγγιση πίσω από το σπίτι τη στιγμή που μας χωρίζει π.χ. 2 μέτρα. Ο θόρυβος που θα ασκείται θα είναι δεκαπλάσιος από ό,τι τώρα. Όχι απλώς δεν θα μπορεί να κοιμηθεί. Θα αναγκαστεί να ξεπεραστεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ ρωτάω το εξής. Για να διευκολύνω πάλι και για να μην υπάρχουν καυγάδες στο χωριό. Γιατί νομίζω ότι κανένας εδώ πέρα δεν είναι κατά των επιχειρήσεων της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, αλλά δυστυχώς βρεθήκαμε εμείς τώρα να λύσουμε πάλι τον γόρδιο δεσμό του ελληνικού κράτους. Έτσι. Αν εσείς δηλώσετε ότι έχετε σκοπό να το κάνετε αυτό, εντάξει, θα μπορούσαμε τότε παραδείγματος χάρη το Δημοτικό Συμβούλιο να σας δώσει άδεια να συνεχίσετε από εκεί που είστε τώρα και να προχωρήσετε στην κατασκευή εισόδου από πίσω ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αν ο πρόεδρος σου λέει ότι δεν τον νοιάζει όταν πει από πίσω ότι τον ενοχλεί μόνο αυτό, δικαίωμά του. Το είπε εδώ πέρα δημοσίως. Δεν μπορεί μετά να σου πει ότι ξέρεις τι από την πίσω πλευρά που ίσως με ενοχλείς παραπάνω ή λιγότερο. Λοιπόν, οπότε μια δίκαια λύση θα μπορούσε να είναι να προχωρήσετε παραδείγματος χάρη στην κατασκευή αυτή που λέει ο πρόεδρος, ώστε να λυθεί και το θέμα συνολικά, έτσι, και να μην έχουμε ξανά ζητήματα τέτοια, έτσι, και να το ξεκινήσεις άμεσα και μέχρι να το κάνεις αυτό, να χρησιμοποιείς την είσοδο την οποία έχεις αυτή τη στιγμή. Εγώ κάτι καλύτερο δεν βρίσκω. Έλα λοιπόν, σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μετά η προσέγγιση. Σωστή η υποθέτηση του κυρίου Πιπίνη, αλλά μεσολαβεί το σπίτι και το τυχείο, ώστε δεν μπορεί να υπάρχει να μπορούν να έρθουν τα αγροτικά να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο χώρο. Ούτε μπορώ να το σηκώσω εγώ να το μεταφέρω. Να μετακινήσετε το παρελθόν σας. Δεν είναι εύκολο, κυρία Πιπίνη. Συγγνώμη λίγο. Κυρία Πιπίνη, δεν είναι δυνατόν ένα παραλυπτήριο 48 τετραγωνικά νομιμότατο με τόσες άδειες δεν μπορεί να μετακινηθεί. Δεν γίνεται να μετακινηθεί. Από πού προκύπτει νομιμότητά του. Κυρία μου, σας εξήγησε ο κύριος Πρόεδρος. Άλλο λέω εγώ, κύριε Σεφιλιώτη, εγώ προσπαθώ από την αρχή να βοηθήσω. Λοιπόν, λέω μήπως υπάρχει τελικά δυνατότητα αν το κάνετε αυτό. Όχι τώρα, αλλά το ξεκινήσετε, να το κάνετε. Θα χαλάσουμε το σπίτι μας, εγώ δεν χαλάω το σπίτι μου. Μιλάω στον κύριο Σεφιλιώτη, αγαπητέ μου. Κύριε Καλαγώτη. Ορίστε. Μεσολαβεί η υγεία μου. Είναι δυνατόν να σηκωθεί. Άρα λοιπόν δεν γίνεται, μας λέτε. Δεν γίνεται. Ωραία, ξεκάθαρες κουβέντες. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρες κουβέντες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω. Δεν σας αφήνουν οι συγχωριανοί σας. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω όλες τις νόμιμες άδειες που μου έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο. Συμφωνούμε. Βεβαίως. Έρχεται η οικολογομία του Δήμου και μου λέει εγκρίνεται, επιτρέπεται τελείως. Έρχεται ο κύριος Ζαφίνος που παίρνει βιομηχανία, επιτρέπεται. Έρχεται ο Εφέτη από την Αθήνα μου λέει πάρε την αδειά σου. Έρχεται ο Ελγό Δήμητρα, πάρε την αδειά σου. Έρχεται η πυρασφάλεια, πάρε την αδειά σου. Έρχεται την ιατρική, πάρε την αδειά σου. Και βιάζονται για την απόφαση του πεζοδρομίου. Όταν η απόφαση του ΑΤΑ φαντήσει ήταν η εξής. Να μην λέμε άλλα πράγματα. Δρόμος διπλής κυκλοφορίας. Απαγορεύεται η στάθμιση πάνω στη στροφή. Το έχετε το έγγραφο και διαβάστε το, γιατί το έχω και εγώ. Ναι, αυτό το λέει, το είδα. Μπράβο, ήταν ο διοικητής της ΑΤΑ Φαντήσης, ήταν ξεκάθαρος. Λοιπόν, εγώ ζητάω την απόφαση του πεζοδρομίου σήμερα να τελειώσει η ιστορία. Γιατί είναι νόμιμος. Λοιπόν, μην μιλάτε μεταξύ σας. Λοιπόν, μην μιλάτε. Έχετε ένα λεπτό τον λόγο, κύριε Πιπίνου. Εντάξει, λοιπόν, να προχωρήσουμε. Όχι, θα μας κρατήσετε, θα σας κρατήσετε όσο αποφασίσω εγώ. Και για να σας απαντήσω ως προς τι μιλάω εδώ, πώς σας είπα στον κύριο Μαλιβέλη, ας πούμε. Το ίδιο είμαστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν ξέρω από πού προκύπτουν οι τόσες άδειες οι ενδοδοτήσεις που λέει ο κύριος, από τη στιγμή που πραγματικά το συγκεκριμένο σημείο είναι εντελώς, δηλαδή δεν είναι καθόλου σωστό. Πρώτα απ' όλα είναι πάνω σε στροφή διπλής κυκλοφορίας δρόμου, κεντρικού δρόμου που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο και στην αγορά του χωριού, στην πλατεία. Από τη στιγμή που περνάνε συνεχώς καθημερινά βανάκια για την τροφοδοσία των μαγαζιών και παιδιά, είναι οχλούσα επιχείρηση σε 100%, γιατί οι ώρες που είναι το βιτίο
είναι ώρες κινήσεις ησυχίας την ώρα που έρχεται να κάνει την παραλαβή γάλακτος, ξεκινάνε από τις 2 η ώρα και μπορεί ας πούμε να... και 5. Έχουμε... δεν εννοώ στο σύνολο... Λοιπόν, οι ώρες αυτές είναι ώρες κινήσεις ησυχίας. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε στα σπίτια μας εδώ και 2 χρόνια και εμείς είμαστε, ας πούμε, τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού επειδή δεν προβλεπόμαστε μέσα στην οικία. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι μόνο επειδή είμαστε δεν έχουμε σχέδιο πόλεως, δεν μπορεί να γίνει το ηθικόν και το νόμιμον αυτή τη στιγμή. Άλλο δεν το καταλαβαίνω. Και άλλο το νόμιμο. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλο το ηθικόν και άλλο το νόμιμο. Το ηθικό ποιο είναι? Είναι ηθικό μια επιχείρηση να λειτουργεί εις βάρος άλλων πολιτών? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σας είπα, άλλο το ηθικό και άλλο το νόμιμο. Ο κύριος Μαλιδέλης μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μεταφέρει όλο το παραλυτήριό του στα πολλών στρεμάτων, στο οικόπεδο που έχει πολλών στρεμάτων. Μπορεί να το μεταφέρει και να αλλάξει και την είσοδό του και όλα, να είναι ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, έχει αυτά που έχει, μπορεί να το πάει μέσα και να μην ενοχλεί κανένα. Επίσης, να σημειωθεί και το άλλο. Κατά την ώρα που έρχεται το πιτίο να φορτώσει γάλα, κλείνει την είσοδο, κλείνει μάλλον ιδιωτικό δρόμο οικοπαίδου οικίας, ο οποίος μάλιστα είναι και χώρο στάθμευσης 2 αυτοκινήτων, και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση κανένας προς τα εκεί, ούτε να βγει κανένας προς τα εκεί, από εκεί. Δηλαδή, αν υπάρξει ομιγέννητο κάτι κακό, δεν μπορεί να φύγει κανένας από εκεί. Είναι εγκλωβισμένος. Είναι εγκλωβισμένος. Ακούστε, εγώ δεν πρέπει να συμφωνήσετε σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε μου, βεβαίως. Και να πείτε και εσύ ότι θέλετε απλά, αγαπητοί μου, συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εσείς είστε σαν οδηγός του βιτίου. Μάλιστα. Εισέρχομαι 10 λεπτά. Ναι. Μένει 480 μέτρα. Περνάνε 2 αυτοκίνητα. Υπάρχουν και φωτογραφίες και από τις κάμερες ασφαλείας. Πες της ο άντρας της, πες. Λοιπόν, ο ίδιος ο άντρας της μου είπε να βγάλω τον βομβητή που φέρουν τα βαρέα οχήματα για να μην τους ανοβλώ. Το έκανα, πρόθυμος καλός, το έκανα. Και αυτή τι έρχεται και λέει εδώ πέρα? Μένει δρόμος 480. Πείτε μου, 2 η ώρα. Τι περνάει από το χωριό, πείτε μου. Πρώτα απ' όλα, αγόρι μου, είσαι καλό. Λοιπόν, όπα, το μικρόφωνο λίγο, κύριε Κατσαρέ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακούστε λίγο. Λέει ότι το φορτηγό κλείνει τον δρόμο και για το σχολείο και για το όταν το επιθύνεις έχετε 2,5 ώρα το βράδυ. Το βιτιό εισέρχεται 2,5 ώρα το βράδυ και κάνει 10 λεπτά. Του άντρα της που μπαινοβγαίνουν τα τετραξονικά, μέρα μεσημέρι, δεν τα βλέπει, δεν υπάρχει πρόβλημα για τα παιδιά. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, σας ευχαριστούμε όλους. Τελειώσαμε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε, ορίστε. Ορίστε, μια τελευταία τοποθέτηση σας παρακαλώ, κύριε Σαρτζηλιώτη, για να τελειώνουμε. Άκουσα ταπεινά την κυρία Πιμίνη. Σε όλα αυτά που είπε, ψεύδεται και μπορώ να τους ανταποδείξω. Στα 370 χρόνια. Να σεβαστείτε λίγο ένα τον άλλο. Να είσαι λίγο πιο. Να σεβαστείτε λίγο ένα τον άλλο. Ιδανιώ θα σα βγάλω όλου έξω και θα μείνω δημοτική σύμβουλη του πρόεδρου. Στην τοποθέτησή σου δεν σε ενόχλησε. Θα περιμένει να μ' ακούσει. Θα περιμένει να μ' ακούσει προσεκτικά. Κύριε Πρόεδρε, στα 370 από τη δική μου είσοδο, στα 370 είναι τη συζύγου τη, η μεταφορική εταιρεία αφήσου πουλή σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, φορτηγά τετραξονικά, πες βγες την ημέρα, κλακ, πες βγες, έρχονται, φορτώνουν, ξεφορτώνουν. Επί σειρά, σας παρακαλώ κυρία Πιπίνη, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα τελειώσουμε εδώ. Με επιτρέπετε, δεν πρόκειται να συμφωνήσετε, κύριε Σαρτζηλιώτη. Μία λέξη να τελειώσω. Μία λέξη να τελειώσω. Βεβαίως. Κυρία Πιμπίνη, εγώ δεν σας διέκοψα. Εσείς γιατί με διακόπτετε? Θα ακούσετε την άποψή μου, είτε σας αρέσει είτε όχι. Επί 27 χρόνια είμαι σε αυτή τη γειτονιά, ο σύζυγός σου, επί σειρά ετών που βάλαγε ζωοτροφές, τα ανέχτηκα όλα, δεν μίλησα σε κανένα. Ο πατέρας σας είναι εκεί δίπλα να πει αν είχα την παραμικρή ενόχληση προς την οικογένειά σου. Και εσείς με βιάζετε επί 2 ολόκληρα χρόνια. Γιατί? Ο ίδιος προσφέρθηκε να πάω το βιβλίο από πίσω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καταλάβαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταλάβαμε. Ευχαριστούμε κύριε Ιωσήφελη. Λοιπόν, επειδή. Ναι, εντάξει, καταγράφεται όλα αυτά που είπανε. Εντάξει, άκου να δεις.
Προφανώς και σώστε μια ιστορία που δεν θα τελειώσει εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Όχι, απλά επειδή έτσι. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δεν υπάρχει περίπτωση, το βλέπουμε και τα λοιπά. Λοιπόν, θα κάνουμε ψηφοφορία τώρα και για να μην έχουμε παρατράγωδη, γιατί εδώ πέρα πολλοί φωνάζουν και τσιρίζουν. Λοιπόν, θα βγείτε όλοι έξω, θα μείνει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος που έχει δικαίωμα ψήφου, έτσι και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ως άμεσα ενδιαφερόμενος. Εντάξει, οι υπόλοιποι περάστε έξω να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Είναι αλλιώς, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αν ήσασταν ήσυχοι και δεν φωνάζετε και δεν καυγαδίζετε μεταξύ σας, δεν θα σας το ζητούσα αυτό. Αλλά τώρα είμαι υποχρεωμένος να το ζητήσω. Και παρακαλώ όταν βγείτε έξω να είστε κόσμοι. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αγκάζομαι να το κάνω. Παρακαλώ, η αδερφή δεν έχει καμία σημασία. Τι θα πει το απαιτείτε. Τι θα πει, σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε, δεν έχετε δικαίωμα να έχετε τέτοια απέτηση. Έτσι. Αν ήταν ήσυχοι μεταξύ σας. Πρόβλημα θα έχουμε. Δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Όχι, διαφορετικό. Είσαι υπεύθυνο. Ναι, κύριε Πιπίνη, επειδή καταλαβαίνετε ότι αν σας αφήσω όλους μέσα εδώ πέρα, πάει να αφήσει την πουταγόρα. Σας ζητώ. Εννοείται. Θα σας παρακαλέσω να αφήσετε το κουτάκι σας μέσα πρώτα από το τοπικό συμβουλίο και να βγείτε λίγο έξω. Παράκληση εκ μέρους, δεν σας αναγκάζω. Παράκληση. Για να τελειώνουμε και να έχουμε μια σχετική ησυχία. Παράκληση είναι, δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να σου πω. Είναι παράκληση για να ησυχάσουμε και να τελειώνουμε. Δεν είναι απέτηση. Για να υπάρξει μια ηρεμία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφίσουμε σαν άνθρωποι. Κύριε Πρόεδρε. Μια μικρούλα παρέμβαση. Να διευκολύνεται η υπόθεση. Αυτό ακριβώς θέλω να πάω, γιατί έχω πάθει σύγχυση. Ορίστε, το μικρόφωνο αυτό δείχνει. Πρώτα. Αφήστε ρε παιδιά, να πω και να αποκλείω. Πέρε λίγο σε παρακαλώ, γιατί έχω μπερδευτεί εδώ. Ορίστε κύριε Χέρα. Συγγνώμη πρόεδρε, εγώ δεν είμαι. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχω μπερδευτεί, εμείς δεν είμαστε γνώστες, ούτε τεχνικοί είμαστε, ούτε μηχανικοί είμαστε κλπ. Αυτό που θα σας ρωτήσω δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή αν μπορείτε να το κάνετε. Ήθελα, σας παρακαλώ, να μας βγάλετε από το διέξοδο, γιατί εγώ απόψε πραγματικά έχω πάθει εμπλοκή. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Είσαστε υπέρ της εισήγησης της κυρίας Γιαννής. Ή ενημερώστε μας κάπως διαφορετικά. Πραγματικά το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Είσαι τεχνικός, ξέρεις πιο πολλά πράγματα από εμάς, δεν τα γνωρίζουμε. Αν μπορείτε να μας διευκολύνετε, θα είναι το καλό. Ωραίστε, κύριος Δημάρχος. Λίγο ησυχία και καλό θα να ακούσετε λίγο, γιατί ορίστε. Τα πράγματα, κύριε Χίρα, είναι εξαιρετικά απλά. Μακάρι είναι απλά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει από τον νόμο το δικαίωμα να λειτουργεί στη θέση αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι γυρεί και όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, το να είναι ένα οικόπεδο άρτιο και υποδομήσιμο, που σημαίνει ότι μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι μέσα, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το χτίσεις όπου θέλεις. Συμφωνούμε με αυτό. Καταλαβαίνόμαστε. Λίγο καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, η επιχείρηση λοιπόν αυτή έχει πάρει όλες με τώρα τις απαιτούμενες εγκρίσεις που χρειάζονται και μένει ακόμα μία έγκριση της εισόδου-εξόδου προκειμένου να πάρει και την τελική άδεια λειτουργίας. Καλείστε λοιπόν εσείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίζετε γιατί ο Δήμαρχος δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ψηφίζει να αποφασίσετε επ' αυτού. Της υπηρεσίας είναι συγκεκριμένη, λέει αυτά που λέει, μάλιστα. Η εισήγηση ποιότητας ζωής λέει αυτά που λέει και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να πει τη δική του άποψη. Τι δεν καταλαβαίνει. Η υπηρεσία τι λέει, κύριε Δήμαρχε. Δεν θα διαβάσει, τι λέει. 5 φορές θα διαβάσει. 5 φορές
η απόφαση της κοινότητας ζωής 22 λέει διαφορετικά από αυτά που πας. Τώρα μην με προκαλείτε, διότι θα επανέλθω στο αφεντέρι. Γιατί παράδειγμα στο αφεντέρι άλλα έλεγε η υπηρεσία, άλλα έλεγε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα να φτάσουμε εκεί. Ας το αφεντέρι. Όχι, γιατί να το αφήσω. Εδώ, μπορείτε να το αφήσω το αφεντέρι. Εδώ, να γιατί να αφήσω το αφεντέρι. Το αφεντέρι λοιπόν στραφήκατε εναντίον της υπηρεσίας. Και αποφασίσατε όπως αποφασίσατε. Τώρα λοιπόν μπορείτε να κάνετε το ίδιο ή μπορείτε να αποφασίσετε όπως αποφασίζει η υπηρεσία. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά, κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, αν ψηφίσετε ότι δίνετε την συγκεκριμένη είσοδο που ζητάει ο ιδιοκτήτης επιχείρησης σε πάση περιπτώσει, τα πράγματα μένουν ως έχει. Αν ψηφίσετε ότι δεν συμφωνείτε, και ο κύριος Μαλιδέλης έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση προφανώς στο επόμενο στάδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, λοιπόν, ή και το οποιοδήποτε άλλο πολίτη ενδιαφερόμενο στο περισσότερο, αν δεν του αρέσει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να στραφεί κατά αυτή. Για να είναι ξεκάθαρο και προς τις δύο πλευρές. Λοιπόν, ή θα δώσουμε την είσοδο που γυρεύει ο άνθρωπος να τελειώνει σήμερα κτλ. Ή θα πούμε ότι δεν τη δίνουμε και πήγαινε κόψε το λαιμό σου και βρες από πού αλλού θα μπει και τι θα κάνει. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτά είναι. Οπότε, ποιοι είναι υπέρ στο να δώσουμε την είσοδο που ζητάει ο κύριος Μαλιδέλης στην αίτησή του. Ποιοι είναι υπέρ. Πρόεδρε, λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα είσοδο. Δεν υπάρχει, έτσι λέει, δεν υπάρχει. Τι θα, δεν ξέρω, πάτε, εμείς το ίδιο να πει, το ξέρω τι θα πρέπει. Λοιπόν, πρέπει να ψηφίσουμε. Η δική μας η πρόταση είναι ότι από τη στιγμή που η επιχείρηση λειτουργεί και στα χωριά έχουμε αυτό το δυστυχώς πολύ άσχημο κλίμα, η επιχείρηση πρέπει να λειτουργήσει και βέβαια θέλω να γραφτεί στα πρακτικά ότι δεν φέρει το δημοτικό, τουλάχιστον η δικιά μας παράταση λαϊκή συμπλήρωση, οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί λόγω της εισόδου. Διότι να είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη η είσοδος. Από τη στιγμή που είναι ευθύνη. Δεν παπάτε αυτό, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ό,τι και να πούμε εμείς, Γιάννη, αυτό είναι μια ιστορία που θα διερευνηθεί. Αυτό απλώς αυτό θέλουμε να δείτε τώρα. Λοιπόν, να υπάρχει με ευθύνη του ιδιοκτήτη η είσοδος και έξοδος από το οικόπεδο. Ούτως ή άλλως ο οδηγός που έχει το δίκτυο αυτό πρέπει να προσέχει. Λοιπόν, κύριε Ιορδάνη, εσείς. Ε, ψηφοφορία φτάσαμε. Πριν ένα δευτερόλεπτο τεχνικό θέμα είναι για μένα και ουσίας όμως. Την απόφαση του τοπικού συμβουλίου την έχουμε, την ακούσαμε. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, κύριοι δύο σύμβουλοι που είστε από το Μεσότοπο, θα ήθελα να ακούσω τη θέση σας αν είστε υπέρ ή κατά. Θα είναι η βαρύνουσα η θέση σας. Οι δύο σύμβουλοι, κύριε Ιορδάνο. Κύριε Ιορδάνο, όταν μας έστειλε ο κύριος πρόεδρος την απόφαση του τοπικού συμβουλίου, μέσα έλεγε ότι είχαν προσποιηθεί και προσήλθανε και η κυρία Πίτσα και ο κύριος Ακούλης, οι οποίοι έχουν συνταχθεί με την απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Συμφωνούν με αυτά που λέει το τοπικό συμβούλιο. Κάνω λάθος, κύριε Ζακούλη και κύριε Πίτσα. Τα λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή εδώ πέρα υπάρχει ένα μπάχαλο, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Σίγουρα εκεί που είναι η είσοδος ενοχλεί. Πώς το κάνουμε. Δηλαδή είναι ώρες, προχθές εδώ για παράδειγμα, 4 η ώρα που πέρασα, εκεί βρωτούσε το πρωί, μιλάμε έτσι. Το βιβλίο. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν αμφισβητεί κανένα την νομιμότητα τη επιχείρηση. Ναι, η θέση σας ποια είναι. Η θέση μου εμένα δεν μπορώ να πάρω θέση. Εγώ θα ψηφίσω παρόν. Θα ψηφίσετε παρόν. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Για πώς θα κάνω. Μια ερώτηση. Από τη στιγμή που είναι νόμιμη επιχείρηση, αλλά υπάρχει. Αν γράφω με τα πράγματα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, τι να κάνω. Δεν μπορώ να πάρω εγώ. Ούτε το βάρο θα κλείσει μια επιχείρηση. Αλλά ούτε και να πάω κόντρα. Έχετε κάθε δικαίωμα. Κύριε Σαμπούλη, έχετε κάθε δικαίωμα. Λοιπόν, μισό λεπτό για να καταλάβουμε για να μην γίνει μπέρδεμα και να καταγράψουμε και να μετρήσουμε και σωστά για να τελειώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κυρία Καμπέρο. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχω 4 από την παράταξη της λαϊκής εισπύρωσης είναι υπέρ. Ο κύριος Ζαμπούλης είναι παρόν. Σας ακούω. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι ενοχλεί, τώρα πρόκειται και άλλο ζήτημα, ενοχλεί η είσοδο ή η ώρα που χρησιμοποιείται η είσοδο. Τώρα γενικά ενοχλούν τα πάντα. Κύριε Χρυσόστομ, εσείς τι είστε. Μαζί είσαι η Δημοτική Αρχή, ας πούμε και εμείς. Τι, όλους σας ρωτάω. Αλλά μια και είπε ο Δημητράκης ότι είναι παρόν, ρωτάω και εσάς.
Θα αλλάξει δηλαδή κάτι. Τίποτα δεν αλλάζει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ρωτάω αφού το θέλετε. Ιεραρχία. Και εσείς, κυρία Πίτσα, τι είστε. Είστε κατά εσείς. Καταρχήν υπάρχει ένας χάρτης μέσα, μας το έχετε στείλει. Όλοι το έχουμε πάρει. Είναι ένας χάρτης που φαίνεται καθαρά που είναι είσοδο. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε δει όλοι. Δεν ρωτάω αυτό. Έχουμε φτάσει πλέον σε ψηφοφορία μετά από τόση ώρα. Είστε κατά εσείς, δεν είστε. Έτσι δεν είχατε πει στο τοπικό συμβουλίο ή αλλάξατε γνώμη. Όχι, δεν άλλαξα γνώμη. Συγγνώμη, να πω κάτι. Είμαι κατά στο ότι είναι επικίνδυνο εκεί. Υπάρχουν λύσεις όμως. Εντάξει, λοιπόν. Έτσι. Προχωράμε. Κατά είστε εσείς. Κύριε Ρούση, κύριε Βαλεντζή Αλεξάνδρου και ο κύριος Αλεξίου, τι είστε εσείς. Κατά είναι ο κύριος Ρούσης, υπέρ είναι ο κύριος Αλεξίου, αν κατάλαβα καλά. Για αντιδήμαρχος τι είναι, υπεύθυνη αντιδήμαρχος. Υπέρ. Υπέρ είμαι και εγώ. Λοιπόν. Υπέρ με τη διευκρίνηση να δοθεί ως όπου έχουμε διευκρινήσεις από την κυβέρνηση για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Αυτό είναι ούτως ή άλλως αυτό που έλεγε και η ποιότητα ζωής. Εντάξει, προς το παρόν υπέρ μέχρι να δοθούν διευκρινήσεις. Εννοείται ότι αν θέλει μια διευκρίνηση και αλλάξει κάτι, το θέμα αλλάζει τώρα. Κύριε Βαλεντζή, είστε. Κατά είναι ο κύριος Βαλεντζή. Λοιπόν. Ολοκλήρωσε αυτό. Λέω, θέλετε κι εσείς, πείτε. Εσείς τι είστε. Σε επιχειρήσεις που είναι νόμιμες, εγώ προσωπικά δεν ψηφίζω κατά. Υπέρ να παραμείνει ως έχει. Εντάξει, υπέρ ο κύριος Χατζηκυριαζής. Εσείς κύριε Νίκο. Υπέρ, εσείς κύριε Καλαθανάση. Υπέρ της εισήγησης αρμόδιας υπηρεσίας. Μάλιστα, δηλαδή να δοθεί μέχρι ένα τέτοιο. Ακριβώς. Ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία, ούτε πάνω του νόμου είμαστε. Ούτε εκεί κινούμαστε. Αλλά είναι εισηγητική, λέμε ξανά, Γιώργο. Είναι εισηγητική, όπως και η απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Εσύ, Αντρέα. Εδώ είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, ξέρω τι θα ψηφίσω. Ξέρεις κάτι. Είναι συγκεκριμένο το θέμα. Όχι, όχι. Θα ψηφίσουμε κατά σε νόμιμη επιχείρηση. Όχι, όχι. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Λέμε για τη συγκεκριμένη την είσοδο, παιδιά. Αυτό είναι που δεν το ξέρω το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Καλαθανάς υπέρ της υπηρεσίας που για εσείς, κύριε Αξίτη, είστε. Είστε παρόν. Κύριε Περιβολάρη, εσείς είστε. Ένα λεπτό, Πρόεδρε, να δικαιολογήσω την απάντησή μου. Βεβαίως, γιατί έχω συμφέροντα στο χωριό, οπότε γνωρίζω προσωπικά και τους και τον κύριο Μαλιδέλη και τον πρόεδρο του χωριού. Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση, πραγματικά, γιατί και οι δύο έχουν δίκιο και οι δύο έχουν άδικο. Όπως το βλέπω εγώ. Σίγουρα είναι μια επιχείρηση κατά τον νόμο και πρέπει να λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Θεωρώ ότι η απόφαση θα πάρουμε εμείς. Απ' την άλλη, λειτουργεί, ενοχλεί, εμποδίζει, η αστυνομία είπε ότι είναι επικίνδυνο, απαγορεύεται στάση, άρνηση, οτιδήποτε. Ναι, απαγορεύεται όλων των οχημάτων. Όλων των οχημάτων, όχι διαφωνώ, όλων των οχημάτων. Οπότε, επειδή στην ιατρική έχω μάθει εδώ να ακούγεται κάτι από οποιονδήποτε να το ψάχνεις και θα πω παρόν, γιατί αν γίνει ένα ατύχημα, θα το έχω βάλει στην είδησή μου. Άρα το ψηφίστε εσείς. Παρόν. Παρόν. Κυρία Ζαχαρούλα. Παρόν. Κυρία Μπατή. Παρόν. Κυρία Λάνη. Εγώ κύριε Πρόεδρε, θα έκανα μια άλλη πρόταση. Δεν, μία είναι η πρόταση. Όχι, θα κάνουμε μία και καταψηφιστεί. Να γίνει μία διαπαραταξιακή επιτροπή και να αποφανθεί. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί η διαπαραταξιακή επιτροπή να υποκαταστήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κάνει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, 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 όχι. Δεν θα πάει έτσι αυτό το πράγμα. Γιατί και... εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω ούτε το χώρο. Ούτε δεν λοιπόν, τίποτα άλλο. Σας παρακαλώ μια τι είστε σήμερα. Τι είστε σήμερα. Τότε παρόν. Είστε παρόν. Κύριε Ορδάνο, τι είστε εσείς. Εγώ πρέπει να δικαιολογήσω την ψήφο μου. Να τη δικαιολογήσετε βεβαίως. Σέβομαι πάρα πολύ το επιχειρήν και κατ' επέκταση το έχω ξαναπεί σε άλλα δημοτικά συμβούλια. Σέβομαι και τα όργανα που αδειοδοτούν. Σέβομαι και τον επιχειρηματία που εδώ αγωνιά μαζί μας. Από την άλλη, στα πλαίσια μιας γενικότερης φιλοσοφίας που έχω για τη δημοκρατία και την αυτοδιαχείριση των κοινωνιών, θα ήμουν σίγουρα υπέρ της απόφασης του τοπικού συμβουλίου του Μεσοτόπου που είναι και ομόφωνη, αλλά δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να ψηφίσω παρόν,
γιατί σύμβουλος του χώρου από εκεί ψηφίζει παρόν. Οπότε δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, ψηφίζω λοιπόν παρόν. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω. Έχει μείνει άλλος. Έχει μείνει κάποιος άλλος που δεν ψήφισε. Ο πρόεδρος είναι κατά προφανώς, δεν είναι κύριε πρόεδρε. Θέλω μικρόφωνο. Μικρόφωνο στον κύριο πρόεδρο. Α, είναι και η κυρία Κατηλανάφτη, συγγνώμη. Εγώ είμαι παρόν. Είστε παρόν εσείς. Στον κύριο πρόεδρο το μικρόφωνο. Κύριε Πιπίνη, έχετε το λόγο. Ο Ζαφίρης που είναι. Νάτος. Ναι, πες μας τι είστε για να δώσω και το, στο πρόεδρο λίγο. Όχι, θα ψηφίσει τελευταίος ο πρόεδρος. Εσύ τώρα. Κατά τις συγκεκριμένες ηγεσίες. Όχι, τις θέσεις ξεκινήσεις. Δεν μου λέτε τώρα, δηλαδή, για μια σημασία, αν ψήφισε ο Ρούσης, τι ψήφισε και αν δεν θα ψηφίσετε εσείς. Παρόν θα ψηφίσω, πρόεδρε, και να το αιτιολογήσω, το σκεφτόμουν πιο πριν, ότι εγώ εκτιμούσα ότι έπρεπε να έρθει εδώ μια πρόταση, και αυτό το έγραψα, να έρθει μια πρόταση που είναι αναλύτης λύσης, γιατί ακούμε τώρα δρόμους, σπίτια που θα κρεμιστούν και τα λοιπά, ή επιχειρήσεις, ή επιχειρήσεις, δεν άρα πανάκια που υπάρχει ασφάλιση εκεί, αλλά το να τροποποιήσεις, να κάνεις κάποιες τροποποιήσεις που έχουν να κάνουν. Λέει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, εγώ ήθελα να έχω μια πιο τεχνική προσέγγιση από την υπηρεσία και το Δήμο, αλλά κυρίως την ποιότητα ζωής. Με τα στοιχεία που έχω, εγώ δεν μπορώ να πάρω απόφαση. Είμαι υπέρ της συνένεσης. Να βρεθεί συνένεση. Συνένεση είναι υπέρ, όχι, αλλά μαλώνουμε στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι παρόν, εν πάση περιπτώσει. Παρόν. Ναι. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ορίστε, κάντε μας λίγο την τιμή. Από ό,τι άκουσα, βγαίνει το πόρισμα ότι παραμένει η επιχείρηση εκεί. Λοιπόν, δυστυχώς, μετά από 29 χρόνια που είμαι η τοπική αυτοδιοίκηση, παίρνω την απόφαση, παρατούμε αυτή τη στιγμή από πρόεδρο της Ενότητας Μεσοτόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα μας το στείλετε γραπτός όμως. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, θα μας το στείλετε γραπτός. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Καλή ιδέα. Λοιπόν, για να μην έχουμε παρανοήσεις μετά, έτσι, και τέτοιο. Γιώργο, η απόφαση, η εισήγηση της υπηρεσίας ήταν αρνητική. Αν συντάσσεσαι με την εισήγηση, δηλαδή, είναι ότι είσαι κατά. Εντάξει. Είμαστε υπέρ της εισήγησης υπηρεσίας. Μισό λεπτό, κύριε Κύριε. Εσείς δηλώσατε είστε υπέρ. Υπέρ της εισήγησης, μα ζήτησα. Ό,τι λέει η κυρία Σανούλα. Νάτα, είδες που καλά κάνω και ρωτάω. Λοιπόν. Ο κύριος Καναθανάσης είπε ότι υπέρ της εισήγησης. Λοιπόν, η εισήγηση της υπηρεσίας είναι αρνητική. Άρα ο κύριος Καναθανάσης είναι κατά και τελειώσαμε. Εσείς τι είστε. Κύριε Πρόεδρε, σας είπα υπέρ της εισήγησης της κυρίας Γιαννής. Αυτό ήταν. Όχι, δεν είναι η εισήγηση της κυρίας Γιαννή. Το ξαναλέμε. Η εισήγηση που έρχεται εδώ είναι της υπηρεσίας. Η κυρία Γιαννή ψήφισε υπέρ. Και εγώ ψηφίζω υπέρ της Γιαννής. Ωραία, υπέρ της κυρίας Γιαννή. Οκ, okay, υπέρ ο κύριος Κύρας. Λοιπόν, υπέρ είμαι κι εγώ. Λοιπόν. Ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία. Εντάξει, λοιπόν. Ό,τι λέει η αρμόδια υπηρεσία. Ο Καναθανάης είναι κατά, αφού είναι υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας. Εγώ προσωπεύω τον εαυτό μου σήμερα εδώ πέρα. Δεν αντιπροσωπεύω. Ο δημοτικός σύμβολος έχει δικαίωμα να ψηφίσει όπως θέλει. Εντάξει, είναι κατανοητό αυτό. Λοιπόν, σας διαβάζω και την τέτοιο λοιπόν. Επειδή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 έχουμε παρόν. Έτσι. Λοιπόν, κατά είναι 1, 2, 3, 4. Έτσι. Και υπέρ είναι 4 και 2, 6 και 1, 7. Εμένα με έβαλες. Ψηφίζω κι εγώ υπέρ. Λοιπόν, κύριε Σαντζηλιώτη, συνεχίζεται όσο έχει. Αν προκύψει νομικό πρόβλημα το οποίο μας το φέρει το επίσημο κράτος στο ελληνικό δημόσιο, θα σας ενημερώσουμε, αλλά προφανώς θα ενημερώσουμε και εσάς. Λοιπόν, οπότε το θέμα τελειώνει εδώ.